Να πάμε λίγο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και να πάμε στη Γέργερη. Έχουμε μία φωτογραφία για να μπούμε στο κλίμα της επόμενης σύνθεσης. Για να δούμε λίγο. Εύη, τι επικράτησε εκεί. Κόσμος, Πολύς ο κόσμος και βεβαίως και πολλά τα σημεία ευρύτερα στο Δήμο Γόρτινας που έριξαν το σταυρό σε διάφορα σημεία. Ένα από αυτά είναι και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε φωτογραφίες. Μικροί και μεγάλοι, αυτό είναι το σημαντικό, ότι πλέον συμμετέχουν και παιδιά από τις πιο μικρές ηλικίες, κάνουν και εκείνα την προσπάθειά τους για να πιάσουν το σταυρό και να έχουν έτσι τύχη και ευλογία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και βεβαίως πλήθος κόσμου, όχι μόνο στον καθαγιασμό των υδάτων, αλλά και στη συνέχεια, γιατί σε διάφορες περιοχές, ειδικά στην ενδοχώρα, στείνεται έτσι ένα μικρό γλέντι. Άνθρωποι γιορτάζουν με όποιο τρόπο μπορούν και όπως μπορούν. Η μέρα έχει ευνοήσει και ήταν και πολύ ωραίο το κλίμα που δημιουργήθηκε. Πάμε να συναντήσουμε τον πατέρα Σταύρο Ξημεράκη, τον εφημέριο εκεί στη Γέργερη. Την καλησπέρα μας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά και από εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδαμε και μία φωτογραφία. Μπήκαμε στο κλίμα. Αρκετός κόσμος. Ναι. Ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία βέβαια της νέας γενιάς. Μικρά παιδιά. Ναι. Είναι ευχάριστη ημέρα σήμερα. Είναι μια γιορτινή ημέρα για όλο τον κόσμο, για όλη την χριστιανοσύνη. Από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη ενορία. Έχουμε την ευλογία εδώ να έχουμε και τα νερά εμείς εδώ στη Γέργερη. Ναι. Υπάρχει λίμνο Δεξαμενή, τα τελευταία χρόνια λίμνο Δεξαμενή. Και συνηθίζουμε στο χώρο αυτό να ρίχνουμε το σταυρό. Έτος υπήρχε αρκετή νεολαία και δύο μικρά παιδιά βούτυξαν, πιάσαν και το σταυρό. Ήταν μια όμορφη μέρα. Ξέρετε, πώς νιώθει ένας ιερέας που ανήμερα των Θεοφανίων βλέπει κόσμο, βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες, να το πούμε, αλλά βλέπει κόσμο προκειμένου να συμμετέχει σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό μυστήριο για την Ορθοδοξία. Κοιτάξτε, είναι ευχάριστο για οποιοδήποτε ιερέα να έχει συμμετοχή και εκκλησίας μόνο. Αυτό τον ενθουσιάζει και τον ανεβάζει, αν θέλετε, και ψυχικά και σωματικά αισθηματικά, ας πούμε. Ναι, ευχάριστο. Πολλό μάλλον όταν βλέπει και νέους ανθρώπους. Είπαμε ότι είναι κάτι που δικαίως ο λαός μας θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης και δικαίως συμμετέχουν και ιδίως τα παιδιά και οι νέοι, αυτό είναι ευχάριστο. Που σημαίνει ότι η παράδοση συνεχίζεται ακριβώς. Και θα συνεχίζεται και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε και να το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Και βέβαια η πανδημία του κορονοϊού βοήθησε και φέτος τον εορτασμό και των Χριστουγέννων και τώρα των φώτων. Οπότε η χαρά νομίζω και έτσι η ανακούφιση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Βεβαίως, το κλείσιμο που είχαμε δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια είναι ένας περιορισμός που δεν τον ήθελαν ούτε οι ιερείς, ούτε οι χριστιανοί, ούτε κανείς οπωσδήποτε, αλλά ήταν μια ανωτερά βία και οπωσδήποτε φέτος και με το καλό του καιρού ο κόσμος ήθελε να εκφράσει και τα συναισθήματά του, τα θρησκευτικά και να συμμετέχει οικογενειακά σε αυτή τη γιορτή. Βούτυξαν, μας είπε ο πατέρας Σταύρος. Ναι. Ποιος τον έπιασε ο Σταύρο, μας είπατε. Ήταν ένας ο έγγονάς μαζί με ένα άλλο παιδί συγγενάκι από εδώ. Οικογενειακή υπόθεση. Καψάλης Χαράλαμπος και Κατσαμάνης Κανάκης είναι τα παιδιά που ούτυξαν, γιατί δεν πάει να είναι τα νερά παγωμένα, γιατί είναι νερά από πηγές και είναι παγωμένα οπωσδήποτε. Πατέρα Σταύρο, γυρίσατε, προχωρήσατε και στον αγιασμό εκεί των σπιτιών, υπάρχει αυτό το έθιμο και στην περιοχή σας. Ναι. Πήγατε. Από την παραμονή γυρίζομαι από πόρτα σε πόρτα όλο το χωριό. Μπράβο. Με το συνεφημέριό μου μαζί με τον πατέρα Μιχαήλ το... Τον πατέρα Μιχαήλ. Μοιράζομαι το χωριό και γυρνάμε από πόρτα σε πόρτα, από πόρτα σε πόρτα, όλο το χωριό μπαίνει μέσα ο Σταυρός, προσκυνάνε, αφήνουμε λίγο αγίασμα. Αυτή η παράδοση, τα ήθη, τα έθιμά μας βέβαια. Υπάρχει αυτή η συνήθεια ακόμα. Ακριβώς. Λοιπόν, τι να πούμε, να ευχηθούμε. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε, είμαστε ένα ορεινό χωριό που προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα όσο μπορούμε. Ίσως δεν μας έχει επηρεάσει μας ακόμα τόσο πολύ ο τουρισμός, γιατί δεν έχουμε αυτή που υπάρχει σε άλλους χώρους. Και αυτό μας βοηθάει να διατηρήσουμε. Καλό είναι αυτό. Λέμε για τουρισμό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιες περιοχές θα πρέπει έτσι να απέχουν λίγο από αυτή τη συνήθεια. Βέβαια, λέμε τουρισμό και μετράμε μόνο με το χρήμα. Με το χρήμα δεν έχει αξία μόνο το χρήμα, αλλά υπάρχει η παράδοση που υπάρχει στον κάθε τόπο. Τα ήθη και τα έθιμα πρέπει να τα διατηρήσουμε και να τα μεταφέρουμε στη νέα γενιά. Βρίσκεστε στο εσωτερικό της εκκλησίας περιοχή, σωστά.
Ναι. Γιατί και εκκλησία στην Παπαντή του Χριστού βρισκόμαστε. Μάλιστα. Οπτελέσαμε το πρωί τη Θεία Λειτουργία και είχαμε και στη Θεία Λειτουργία αρκετό κόσμο. Μπράβο, σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, και του χρόνου. Και του χρόνου. Ευχόμαστε να είναι ευλογημένοι για όλο τον κόσμο, για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε χρόνια πολύ. Πολλά. Και του χρόνου με υγεία να είστε καλά.